πρώτη σας προετοιμασία με την ΑΕΚ, πώς μετά την περσινή σεζόν τι μπορούμε να περιμένουμε από την ομάδα σε αυτό το βασικό στάδιο στη Σλοβενία? Καταρχάς είμαι πολύ χαρούμενος που θα δουλέψω πάλι στην ΑΕΚ φέτος. Πέρσι δεν είμαστε στην προετοιμασία. Η προετοιμασία είναι ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά, γιατί στην προετοιμασία γίνονται οι ομάδες και αυτός θα είναι και ο πρώτος στόχος, να δίνουμε ομάδα. Έχουμε πολλούς καινούριους παίκτες. Έχουμε κρατήσει κάποιους από πέρσι και πρέπει να γίνουμε ομάδα. Από εκεί και πέρα θα βάλουμε ορισμένα κομμάτια και τη φιλοσοφία μας και στην άμυνα και στην επίθεση. Θα παίξουμε μεγάλη φιλικά και πιστεύω ότι γυρνώντας από την προετοιμασία της Σλοβενία θα είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Βλέποντας και τις κινήσεις που έχουν γίνει, θεωρείτε ότι η ΑΕΚ έχει κάνει τα επιθυμητά βήματα προς τα εμπρός? Νομίζω ότι έχουμε κάνει καλές κινήσεις, νομίζω ότι έχουμε φέρει καλούς παίκτες. Για μένα το σημαντικότερο όταν χτίζει μια ομάδα είναι η χημεία. Θεωρώ ότι θα έχουμε καλή χημεία. Όσον αφορά και τα φιλικά, έχει εξασφαλίσει πάρα πολύ δυνατά φιλικά. Θα είναι μια εικόνα και των επίσημων αγώνων αυτή, μια προσομοίωση μάλλον. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, οπότε και θέλει να παίζει δυνατά φιλικά στην Ευρωπαϊκή και οι άλλες ομάδες, οι δυνατές ομάδες της Ευρώπης, θέλουν να παίζουν φιλικά με την ΑΕΚ. Έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα με τα φιλικά, είναι ότι τρεις παίκτες, πολύ σημαντικοί παίκτες για μας, δεν θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας. Αυτό είναι πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Άρα δεν θεωρώ ότι θα είμαστε πανέτοιμοι, ιδιαίτερα γυρνώντας από τη Σλοβενία. Θα περιμένουμε και τα τρία παιδιά και με το Μαλίκ δεν ξέρουμε τι να γίνει. Οπότε θεωρώ ότι θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να φτάσουμε στο θυμητό επίπεδο. Και οι τρεις απόντες τι προσφέρουν στην ομάδα, ο Ντίξον δηλαδή, ο Ιβάνοβιτς και ο Μιλόσεβιτς? Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχουμε καθαρά playmaker τρία. Ο ένας είναι ο Μωραήτης που είναι μαζί μας, που είναι νέος, και ο Ιβάνοβιτς και ο Ντίξον που δεν είναι μαζί μας. Οπότε, όπως είπα και πριν, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το λύσουμε.